Εγώ αναρωτιέμαι από τώρα οι ετοιμασίες. Γιατί όχι, γιατί όχι. Γεια σου, Λία. Γιατί όμως, καλημέρα σας, γιατί όμως ξεκινάνε από τώρα οι ετοιμασίες. Γιατί εδώ έχουμε στη Θεσσαλονίκη, πάει ένα βήμα παραπέρα. Μιλάμε για μαγειρίτσα delivery, η οποία θα φτιαχτεί σήμερα, θα ταξιδέψει, θα φτάσει στο τραπέζι και θα φαγωθεί. Κατάλαβες δηλαδή, θα ταξιδέψει έτσι, να σου το δείξω τώρα. Το βλέπεις, εδώ. Έτσι, όμορφη, ωραιότατη, ναι. Έτοιμη να φαγωθεί, χωρίς να χαλάσει τίποτα στην κουζίνα μας. Και γι' αυτό ήρθαμε στο μαγείριο του κυρίου Μαγδάκη. Εδώ, τα εντεράκια μας έτοιμα. Τα τζότζια, έτσι μου είπαν να τα πω, μη με ρωτάς, έτοιμα. Πώς τα είπαμε? Τα γλυκάδια εδώ είναι όλα. Αυτά είναι τα τζότζια, που είναι τα γλυκάδια. Τζότζια, ναι. Μη με ρωτήσεις, γιατί θα το ρωτήσω όλο πρώτα, μου τα πει ο Μιχάλης. Και εδώ είναι σηκωτάκια τα υπόλοιπα, τα οποία θα πρέπει να τα συνθέσουμε μετά όλα αυτά με τις πρασινάδες εδώ, που κόβει ο Λάζαρος πίσω μου ακριβώς, για να τα φάμε σιγά σιγά και να έρθουν στο τραπέζι μας. Αυτά λοιπόν εδώ πάνω βλέπω είναι, καλά τι θα είναι, σηκώτια, πνεύμονες, χαμός γίνεται. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, πυρετοδός, να κάνουμε τις μαγειρίτσες που έχουμε παραγγελία για τους εκλογικούς μας πελάτες. Εδώ είναι όλη η διαδικασία. Έχουμε φτιαγμένα πράγματα, ζυματισμένα, από πριν γυκωμένα και τώρα κάνουμε τη σύμβραση ουσιαστικά. Εδώ είναι σηκωταριές που αυτές εδώ ζυματιούνται. Θα σας δείξω λίγο τη διαδικασία πώς γίνεται. Τα έχουμε κάνει βέβαια εμείς ήδη αυτά. Η σηκωταριά εδώ την παίρνουμε, την βάζουμε μέσα σε καυτό νερό. Την αφήνουμε 10 λεπτάκια. Μετά την βγάζουμε, την ξεπλένουμε, την κοψιλοκόβουμε και έχετε σε αυτή τη μορφή που είναι όλα τα υλικά, τα εντεράκια, τα τσόζια. Τα τσόζια, δεν τα είπα σωστά. Γιατί τα λέμε έτσι? Τσόζια τα λέμε εμείς οι κυροπόλυδες. Τώρα κανονικά λέω τα γλυκάδια, έτσι. Αλλά από τον μπαμπά μου, από τον παππού μου, έτσι τα ξέρω, έτσι τα λέω κι εγώ. Που είναι ακριβώς ποιο κομμάτι αυτό το τρόπο? Είναι μέσα στη σηκωταριά ένα γλυκάδι που έτσι μοιάζει με σταφυλάκι. Έτσι έχει τσαμπάκια τσαμπάκια πάνω με μικρά γλυκαδάκια. Ωραία. Και στη σχάρα γίνεται τέλειο αυτό, παιδιά. Και εδώ είναι το έντερο που έχει πληθεί και ψιλοκοπεί. Έχει ζυματιστεί και αυτό δηλαδή. Που και αυτό μπαίνει στη διαδικασία τη μαγειρίτσα απαραίτητο, έτσι. Εδώ τώρα έχουμε βάλει τη σηκωταριά μας, άνηθο, μαϊντανό, μπόλικο κρεμμυδάκι, ξερό κρεμμυδάκι, αλαδάκι, πιπεράκι. Αυτά είναι τα υλικά που θέλει μια μαγειρίτσα. Μπόλικα μυρωδικά πράσινα. Μου σκομυρίζουν όλα εδώ, και ετώ να σας πω. Όντως, όντως. Και τώρα γίνεται εδώ η ένωση όλη με τα υλικά μας. Χριστίνα, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Εγώ θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο πρώτα ζεματίζουμε ολόκληρη την σηκωταριά και μετά την κόβουμε κομμάτια. Γιατί πρώτα ζεματίζουμε τη σηκωταριά και μετά την κόβουμε κομμάτια? Ζεματίζουμε για να φύγει το αίμα και να μπορούμε να την κόψουμε και πιο εύκολα. Δηλαδή, δύο χρήσεις. Και το αίμα φεύγει, οπότε είναι πιο ασφαλές. Και... Άρα και μαλακώνει. Σωστά. Όχι μαλακώνει, αλλά θα μαλακώσει τώρα. Τώρα θα μαλακώσει. Μετά. Και για λόγους ασφαλείας και υγιεινής. Λόγους ασφαλείας και υγιεινής. Εδώ βάζουμε τώρα τα εντεράκια. Τσακ, τσακ. Τσακ, τσακ. Ωραία, αυτό, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Η εμπειρία, ρε παιδί μου, το μάτι. Ο άνθρωπος είναι μπάμπα. Ναι, ναι, είναι το μάτι, ξέρει. Είναι, όχι, αυτό το τσακ. Πόσο θα βάλεις, βάλε ένα τσακ. Ναι, τώρα είναι και λίγο εμπειρικό το κομμάτι. Εδώ, βέβαια, πολλές φορές θα ζυγίσαμε πρώτα, αφού μάθαμε να τα κάνουμε έτσι, τώρα το κάνουμε όπως το βλέπετε. Ο Μιχάλης ο Μαγδάκης, Χριστίνα, είναι και Κρεοπόλης, οπότε το ξέρει όλο το κομμάτι. Ξέρει από την αρχή, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είπε να κάνει και την αγάπη του για το, και για το μαγείρεμα. Έτσι, τώρα να δώσει τι στο κόσμο μέσα. Και αυτό το κομμάτι που του αρέσει πολύ. Τι μυρωδικό, έβαλε μυρωδικό ή έβαλε μαρούλ, τι έβαλε τώρα? Βάλαμε όλα τα υλικά μας, έχει γίνει σύμβραση. Τώρα βάλουμε... Όχι, νομίζω μυρωδικό βάλαμε. Μυρωδικό, έτσι. Δυόσμο τώρα, λίγο δυόσμο. Α, ναι. Και τώρα βάλουμε νερά. Στη μαγειρίτσα εγώ δεν βάζω δυόσμο. Κάνουμε μελόλαδο που σουτάρουμε το κρεμμυδάκι μας. Βάζουμε τη σηκωταριά μας, τα μυρωδικά μας, τα τσόζια, τα εντεράκια. Σε αυτή τη φάση έχουμε ζεστάνει νερό και τα βάζουμε στη κατσαρόλα μας. Για ένα λεπτό, τι μυρωδικά βάζουμε, γιατί η Χριστίνα λέει δεν βάζει δυόσμο. Ναι, και εγώ δεν έβαζα δυόσμο, αλλά είναι ένα σεφ τώρα τελευταία πολύ γνωστό εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον εμπιστεύομαι γιατί έχω φάει σε αυτόνα. Και έβαλα εχθές στη δοκιμή μου και έγινε πιο νόστιμη η μαγειρίτσα μου. Από χθεσινή φρέσκια συνταγή. Ο δυόσμος, ναι, είναι χθεσινή προσθήκη. Αλλά είναι πολύ πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα, αφού βάλαμε το νεράκι, θα αφήσουμε να βράσει κανένα μισάωρο αυτό εδώ έτσι πως είναι. Θα συμπληρώσουμε το ριζάκι μας, το λεμονάκι μας, το στημένο το φρέσκο.
νεράκι για να γίνουν σωστά οι μερίδες και με τη σωστή υφή και είμαστε οκ. Okay. Ένα τσακ Έλλη. Τελευταίο δηλαδή. Ένα τσακ τελευταίο και σερβίρουμε. Τώρα αυτό... Πόσες μερίδες σας έχει ναι. Πες μου Χριστίνα, ναι, ναι, αυτό. Πόσες μερίδες η κάθε χύτρα του Οβελίξ που βλέπω εκεί. Η κάθε χύτρα του Οβέλιξ πόσο βγάζει? Εδώ βγάζει περίπου 25 μερίδες η κατσαρόλα. Αυτές είναι οι μικρές που τις βάλαμε τώρα έτσι για να κάνουμε μια μαγειρίτσα. Μετά μπαίνουν οι μεγαλύτερες και μέχρι το απόγευμα θα μαγειρεύουμε μαγειρίτσες. Φανταστείτε τώρα πόσες ώρες και πόσα κιλά θα γίνουν. Αυτές φεύγουν μετά, πακετάρονται στα ταπεράκια. Πακετάρονται σε πακετάκια του κιλού. Είναι περίπου 2 μερίδες βαρβάτες για να φάμε καλά. Και αυτό νομίζω λίγο στην καραντίνα ξεκίνησε με τη μαγειρίτσα. Το... Γενικά το, delivery, το delivery με τη μαγειρίτσα στην καραντίνα ξεκίνησε. Εμείς το κάνουμε δεύτερη χρονιά αυτό. Το κάναμε πέρυσι που ανοίξαμε το μαγειρίο και πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος οι παραγγελίες είναι πάρα πολλές. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 500 παραγγελίες. Και θα δούμε σήμερα τι θα γίνει με τα τηλέφωνο. Μπορεί να γίνει, σήμερα, ναι, γιατί χτυπάει και σήμερα. Τηλέφωνο. Οπότε τρέχουμε, πέρα το δώσω, παιδιά. Να ετοιμάσουμε. Είναι μια ιδέα για να, μην είναι, για να είναι κάποιος πιο άνετος. Εγώ με το κρεοπωλείο. Τρώγαμε μεγάλο ζώο κάθε χρόνο με τις μαγειρίτσες και με αυτά εδώ. Πώς θα κάνει μαγειρίτσα ο κόσμος και πώς καθάρισε μου τα έντερα. Κάνει μου τη σηκωταριά. Οπότε κάπως έτσι ήρθε η ιδέα του μαγειρίου. Λέμε, άντε το κάνουμε να είμαστε κομπλέ. Ωραία, ωραία. Τα γλυκά είναι έτοιμα και τα. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Ζεματιστικά. Μια πυρούνα, αυτά είναι τα ωραία νομίζω των γιορτών. Έλα. Οι προετοιμασίες νομίζω είναι ωραίες. Φτάνεις μέχρι εκεί, όχι. Θα α, θα το φέρεις. Να. Βλέπεις τώρα. Έχεις δίκιο, ναι. Ναι, ναι, πρέπει να. Θέλει αυτό. Θα πληθεί μετά να φύγουν οι αφροί από το αίμα και να ψιλοκοπεί. Αυτά είναι που κάνουμε. Ωραία. Τέλεια. Δεν ξέρω, Χριστίνα, αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Μια χαρά, θα ήθελα να μας πει τις ευχές του σίγουρα. Θα ήθελα. Πάσχα, καλή ανάσταση, παιδιά. Θα κάνω το εξής. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Με έβαλε στη διαδικασία να βάλω δυόσμο. Να βάλω δυόσμο στη μαγειρίτσα, να το δοκιμάσω. Ναι. Και το μόνο το οποίο δεν ζηλεύω εκεί τώρα τη μυρωδιά, γιατί επειδή είναι στεβό, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να με τόσο εγκρατήσω όσο είσαι εσύ. Πρέπει να μοσχομυρίζει ο τόπος. Επομένως, λίγο υπομονή. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Α, όχι, εντάξει. Μοσχομυρίζει, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια σου το λέω. Όχι, όχι, κανένα Σαλονίκη, πρόβλημα. Σαλονίκη, μερακλείδες είμαστε. Μερακλείδες. Όχι, δεν μπορούμε να φάμε αυτό, λέει Χριστίνα. Πώς κρατιόμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Υπομονή. Όχι, κάναμε και μία μανιταριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε και μία μανιταριών για να δοκιμάζουμε τη γεύση περίπου για να μας φύγει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.